Οκτώβριος του 1912. Ο ελληνικός στρατός προελάβει απελευθερώνοντας διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Οι Τούρκοι υποχωρώντας καταστρέφουν, πυρπολούν, σφαγιάζουν αμάχους. Το ίδιο συμβαίνει και στην ευρύτερη περιοχή της Ιάτσινας. 30.000 περίπου κάτοικοι των γύρω περιοχών βρίσκουν καταφύγιο στην πόλη. Ο Μεχμέτ Πασάς στέλνει τελεσίγραφο στους δημογέροντες να παραδώσουν την πόλη διαφορετικά την επόμενη μέρα. 3 Νοεμβρίου οι 3.700 πολιορκητές Τούρκοι θα κατευθυνθούν στη Σιάτιστα. Η είδηση σκόρπισε θλίψη, απογοήτευση και πανικό στον άμαχο πληθυσμό, διότι ήξερε τι τους περίμενε σε περίπτωση κατάρρευση της πόλης. Οι δημογέροντες, σε ενόηση με τον Οχαγό Κατεχάκη, καθυστέρησαν εσκεμμένα να απαντήσουν, περιμένοντας την ελληνική βοήθεια. Πράγματι, σε λίγο καταφθάνουν στρατός και πυροβολικό, με τον Νικόλο Κλαδά και τον συνταγματάρχη Υπήτη, μαθητές της σχολής Ευρεπίδων και πολλά εθελοντικά σώματα κριτών. Σημερώνει Κυριακή 4 Νοεμβρίου, ημέρα βροχερή και ομιχλώδης. Οι ελληνικές δυνάμεις πήραν θέση γύρω στα υψώματα. Η πρώτη μάχη γίνεται στο ύψομα που βρισκόμαστε τώρα, το Κραντίσι, και ήταν φωνική. Πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι ο αρχηγός των κριτών εθελοντών, η προγραγός Καπιτσίνης, ο κριτικός δάσκαλος Φιωτάκης, ο κριτικός Εύεπνης Παπαδοπέτρος και ο τραυματής Νεβαριά ο στατιλίστας Τζουλέκας. Η μάχη συνεχίστηκε και το σώμα του καπετάν Γύπαρη αποκρούει νέα τουρκική επίθεση και καταδιώκει τους Τούρκους που υποχωρούν. Ο λαογράφος Γεώργιος Μπόντας σε ομιλία του για τη μάχη αυτή πολύ γραφικά μας λέγει: η μάχη φούντωνε και το πυροβολικό του Τούρκων έριχνε τις βολές του κοντά στα προχώματα των Ελλήνων, ώσπου άρχισαν να βρωτούν οι αλλεπάλληλες κανονιές του Κλαδά. Το ηθικό των Ελλήνων μαχητών στο άκουσμα των ελληνικών πυροβόρων αναπτερώνεται. Η ορμή τους από όλα τα σημεία του μετώπου είναι εκπληκτική. Τώρα, άλλοι με εφόπλου λόγοι, άλλοι με μαχαίρια και φωνές κατατροπούν τον εχθρό και τον αποδεκατίζουν. Όσοι από τους Τούρκους δεν σκοτώθηκαν, έφυγαν πανικόβλητοι, έχοντας σε πρόστατες την ομίχλη και τον νύχτουμο. Ο απολογισμός της μάχης ήταν να φορευτούν περίπου 400 Τούρκοι, 32 Έλληνες στρατιώτες και 35 Κρήτες εθελοντές από τους 450 που συμμετείχαν στη μάχη και βέβαια πολλοί τραυματίες. Άμεσα φορευθέντες, ανάμεσα στους φορευθέντες αρχηγός των κριτών εθελοντών, υπουργός Γεώργιος Καπιτσίνης, η κριτική Λεωνίδας Παπαμαλέκος, ο Εύρεπης Γεώργιος Παπαδόπετρος, ο δάσκαλος Παναγιώτης Κιωτάκης, ο Λεωνίδας Παπαδάκης και η στιατιστινή Γεώργιος Τσίπος και Αθανάσιος Χατζηδήσης. Η σημασία της μάχης της Σιάτιστας ήταν κομβική, γιατί όχι μόνο συνετέλεσε στην έγκαιρη προέλαση του ελληνικού στρατού για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο γεγονός ότι οι Τούρκοι χάνουν πια κάθε αίρεσμα στην περιοχή και πλέον αδυνατούν να υποστηρίξουν την παρουσία τους και στην Ήπειρο. Ο δε Μιχάλης Αναστασάκης και αρχηγός των 150 κυσταμιτών κριτών εθελοντών, ο οποίος τραυματίστηκε στο βαριά, γράφει για τη μάχη της Σιάτιστας. Εάν η Σιάτιστα έπιπτεν, ίσως τα όρια του ελληνικού κράτους να ήταν νοτιότερο της Φλωρίδης. Η συμβολή των κριτών εθελοντών στη μάχη της Σιάτιστας, αλλά και γενικά στη μακεδονικό αγώνα, όπου έπεσαν ηρωικά συνολικά 769 αγωνιστές, ήταν μεγάλη και συγκινητική. Ήταν αγωνιστές όλων των ηλικιών και των κοινωνικών στρωμάτων, δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί, δικηγόροι, αλλά και απλοί άνθρωποι. Εντύπωση προκαλεί το σώμα των μακεδρομάχων ιερολογητών, που αποτελείται από αμούστακα παιδιά, τους μαθητές του γυμνασίου Χανίων, μερικοί εκ των οποίων άφησαν την τελευταία τους πνοή στη μάχη του Πιζανίου. Η λαϊκή μούσα, όπως και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, έτσι και στην Κρήτη ήμνησε τα κατορθώματα των κριτών εθελοντών. Αλλά δεν θα αναφερθώ τώρα σε αυτά. Θα αναφερθώ όμως στο ποίημα του Σπύρου Ματσούκα από τη Φθιώτιδα για τη Σιάτιστα, όπου η μνή τους ήρωες της μάχης λέγει λοιπόν:
Γεια σας, χαρά σας, βρε παιδιά και κριτικά αστέρια, σύντροφοι της ελευθεριάς, που με το καπιτσίνι βρήκατε μνήματα, καρδιές σκιατιστινές, ξεφτέρια και ημερολόγια αθάνατα γεμάτα καλοσύνη. Για τον Παπαμαλέκο μου το δάκρυ μου θα χύνω και για τον Παπαδόπετρο μνημόσυνα θα κάνω. Γεια σας, χαρά σας, κριτική, μεγάλα παλικάρια, που στα βουνά της Λιάτσιτας πέσατε στα λοντάρια. Κύριε Δήμαρχε, είναι μεγάλη τιμή για εμάς τους Κρήτες που τιμάμε κάθε χρόνο με κάθε, που τιμάτε κάθε χρόνο με κάθε επισημότητα μαζί με τους δικούς σας ήρωες και τους προγόνους μας, που αγωνίστηκαν όχι μόνο για την απελευθέρωση της Κρήτης μας, αλλά και για άλλων περιοχών της Ελλάδος. Τιμάτε και τιμούμε σήμερα τους αγωνιστές, οι οποίοι άφησαν την υπόδολη ακόμα πατρίδα τους, τα Χανιά, και ήρθαν εδώ, στη Σιάτιστα, εθελοντές, παρωτοκαπλισμένοι από τη συμμετοχή τους στις συνεχείς κριτικές παραστάσεις, ήδη από τα νεανικά τους χρόνια. Εδώ, μαζί με τον ελληνικό στρατό και τους σιατινίστες, πολέμησαν με αυταπάρνηση, όπως και οι υπόλοιποι, για την προάσπιση της πόλης, ώστε να πολεμούσαν για την απελευθέρωση της ιδιαίτερης πατρίδας τους, του χωριού τους. Αυτοί οι κοινοί αγώνες και οι θυσίες για την απελευθέρωση της πατρίδας μας σφυριλέρθαν αυτό το ξεχωριστό δέσμα μεταξύ Κρητών και Μακεδόνων. Τέτοιοι αγωνιστές μας κάνουν υπερήφανος που είμαστε απόγονοί τους. Μας κάνετε όμως υπερήφανος και εσείς, αγαπητοί σιατινίστες, γιατί τιμάτε και αναγνωρίζετε τη θυσία και τους αγώνες τους. Το βλέπω στη φιλοξενία σας, στις ομιλίες σας, στα μάτια σας, στη συμπεριφορά σας. Οι εκατοντάδες Κρήτες Μακεδονομάχοι μας κάνουν σήμερα, εμάς, που ευτυχήσαμε να γεννηθούμε ελεύθεροι, χάρη των αγώνων του, να αναρωτηθούμε τι ήταν αυτό που τους έκανε να έχουν αυτή την δύναμη, αυτή την αυταπάρνηση, αυτό το ψυχικό στένος να αγωνίζονται και να δίνουν τη ζωή τους μακριά από την υπόδουλη πατρίδα τους, την Κρήτη, εθελοντικά, χωρίς να προσδοκούν κάποια ανταλλάγματα. Είναι μάλλον το μεγαλείο της ψυχής του Εκρητικού. Είναι το μεγαλείο του Έλληνα. Είναι το μεγαλείο της Ελλάδος. Είναι αυτό που έκανε τους Έλληνες να έχουν συνεχή παρουσία τώρα και 4.000 χρόνια. Είναι αυτό που δημιούργησε τον ελληνικό πολιτισμό. Εύχομαι να μην χρειαστεί να μιμηθούμε τους αγώνες όλων αυτών των ηρώων. Αλλά αν χρειαστεί, είμαι σίγουρος ότι θα φανούμε αντάξει αυτών, αθάνατοι. Ευχαριστούμε. Κύριο Χρήστο Ζευκλή. Αδέρφια Κρήτες, καλωσορίσατε και πάλι. 111 χρόνια μετά την επέτειο είστε ακόμη εδώ. Εσείς οι απόγονοι αυτών των γενναίων ανθρώπων που είτε αφήσαν τη ζωή τους σε αυτά τα κόμματα είτε δώσαν μάχη σκληρή. Και μάλιστα επειδή είχαμε την τιμή να φιλοξενηθούμε από τον συνάδελφο Δήμαρχο από Κορώνου την προηγούμενη άνοιξη και είδαμε και τα εδάφη τα οποία μοιάζουν με αυτά εδώ, όντως τα ξερογούνια αυτά, τα οποία ίσως μπερδέψαν τους μαχητές της Κρήτης και δώσαν μια μάχη ως να δίνουν για τη δική τους πατρίδα, η οποία είναι δική τους πατρίδα, γιατί εμείς έτσι τους αισθανόμαστε, έτσι αισθανόμαστε εσάς μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Και πας Κρήτης εδώ πέρα είναι ντόπιος για μας, αυτό θέλει να το ξέρετε, εκφράζοντας κι εγώ ως δήμαρχος την αίσθηση αυτού του λαού που κατοικεί εδώ πέρα, πάντα που συνεχίζει να έχει αυτό το άδολο κοινό πνεύμα με εσάς. Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλά να περάσετε.